ιστορία της πολυπολιτισμικής Θεσσαλονίκης και ενός πολυεθνικού προλεταριάτου στις αρχές του 20ου αιώνα. Η Θεσσαλονίκη είναι ένα μοντέλο μιας ανοιχτής πολυεθνικής πόλης και είναι η πατρίδα της μεγαλύτερης σοσιαλιστικής οργάνωσης φεντερασιών πριν το ΣΕΚΕ. Σε αυτήν συμμετείχαν Εβραίοι, Βούλγαροι, Τούρκοι και Έλληνες εργάτες. Για αυτή την ιστορία και τη ζωή της πόλης θα μας μιλήσουν ο Βασίλης Σιράκης, συγγραφέας, και ο Κώστας Παλούκης, ιστορικός διδασκών στο ΔΠΑΕ. Το λόγο το δίνω στο Βασίλη Τσιράκη. Για την πρόσκληση, με τιμά ιδιαίτερα. Πριν αρκετά χρόνια είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη ένας φίλος μου από το εξωτερικό, για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα διαβασμένος για την πόλη. Και από την πρώτη μέρα με ρώτησε πού θα πάμε, τι θα δούμε στην πόλη. Ξέρω, μου λέει, ότι η Θεσσαλονίκη ήταν μια πολυεθνική πόλη και θα ήθελα πρώτα να ξεκινήσουμε να μου δείξεις τα εβραϊκά μνημεία αυτής της πόλης. Ξέρω, λέει, ότι η πόλη αυτή ήταν πλειοψηφία οι Εβραίοι, 50.000 Εβραίοι που εξουδωθήκανε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κλπ. Πάμε να δούμε πρώτα τα εβραϊκά μνημεία. Και του λέω, δεν υπάρχουν εβραϊκά μνημεία. Μου λέει, πως είναι δυνατόν. Δεν είχε γίνει ακόμα ούτε το μνημείο αυτό στην Πλατεία Ελευθερίας, ούτε και το μνημείο μέσα στο Πανεπιστήμιο, όπου ήταν η τάφη των Εβραίων. Αλλά αυτός δεν εννοούσε αυτό, εννοούσε τι έχει μείνει από τη ζωή της εβραϊκής κοινότητας από το 1500 που ήρθαν στη Θεσσαλονίκη μέχρι που μέχρι την εξόδουση. Και πραγματικά το μόνο που υπάρχει είναι η συναγωγή των μοναστηριωτών στη Συγκρού, νομίζω είναι, ενώ οι συναγωγές ήταν πάρα πολλές, 60-70. Θέλω να πω ότι αντίστοιχα το ίδιο ισχύει και με τα μουσουλμανικά μνημεία. Οι περιηγητές φτάνοντας στην πόλη από τη θάλασσα πάντα, γιατί δεν υπήρχε σύνδεση με τη... το κάνουμε την Αθήνα, δεν υπήρχε σύνδεση οδική, αυτή έγινε αργότερα, πολύ αργότερα, τον 20ο αιώνα, και με τρένο βέβαια, το 1900 τόσο, ενώ η σιδηροδρομική σύνδεση της πόλης με Κωνσταντινούπολη, Μπίτολα, Μοναστήρι, δηλαδή Σκόπια, Βελιγράδι, είχε γίνει πολύ νωρίτερα, από το 1888. Ναι, γιατί όμως, γιατί το είπα αυτό, γιατί οι περιηγητές που ερχόταν στην πόλη από τη θάλασσα περιέγραφαν τους μιναρέδες σαν λόγχες που εξήχαν μέσα από την πόλη και υπήρχαν πάρα πολλοί μιναρέδες, 50-60 πάλι. Και πού είναι οι μιναρέδες? Ο μόνος που υπάρχει είναι... και αυτός μισός στη Ρωτώντα. Και αυτός είναι μισός γιατί έγινε μια διαφωνία με τον εργολάβο που ήταν να τον κρεμίσει και δεν πήρε τα λεφτά που θα έπρεπε να πάρει κλπ. Και τον άφησε μισό. Ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η ημερομηνία ορόσημο για τη μετατροπή της πόλης από μια μεσαιωνική πόλη σε μια μοντέρνα, ας το πούμε έτσι, ευρωπαϊκή πόλη, είναι το 1870. Είναι η ημερομηνία που έπεσε το θαλάσσιο τείχος και η πόλη ανέπνευσε προς τη θάλασσα. Μέχρι τότε ήταν μια πόλη περίκλειστη στα τείχη της, χωρίς αναπνοή, βρωμερή, με δυσοδίες, χωρίς αποχετευτικό σύστημα, με πολύ μικρά σοκάκια λασπόδι, ούτε καν κυβόληθοι δεν υπήρχαν στους δρόμους, χωρίς πλατείες, δεν υπήρχε καμία πλατεία στην πόλη. Αυτή που θεωρούνταν πλατεία ήταν η πλατεία Ολύμπου, εκεί που είναι τώρα το πλατεία Ελευθερίας, το πάρκινγκ, αλλά και τότε όχι όλο αυτό το πάρκινγκ, ουσιαστικά έκανε ένα γάμα, ας το πούμε έτσι, Βενιζέλου, που ήταν η οδός Σαμπρί Πασά, τότε ο εμπορικός δρόμος της πόλης, και αυτό θεωρούνταν, ας πούμε, ότι ήταν η πλατεία, γιατί απέναντι ήταν και το καφέ Κρυστάλ
στο πολυεθνικό καφέ της πόλης, όπου εκεί βγάζαν λόγους, ο Σαράγι κλπ. Λοιπόν, για να μην ξεφύγω από το χρόνο όμως, ναι, και είχε και τέσσερις δρόμους ουσιαστικά. Ήταν η Αγίου Δημητρίου, η Σαμπρή Πασάη Βενιζέλου, η Νίκης η Παραλιακή και των Προξενίων ο δρόμος, δηλαδή η Εθνικής Αμήνης. Αυτοί οι τέσσερις δρόμοι ήταν και τα σοκάκια ενδιάμεσα. Πέφτει λοιπόν το θαλάσσιο τείχος και παράλληλα δημιουργείται για πρώτη φορά η Δημοτική Αρχή στην πόλη, όπου κάνει το αποχετευτικό σύστημα το 1876, 6 χρόνια μετά. Τυχαίνει να είναι και η χρονιά που αναλαμβάνει Σουλτάνος ο Αβδούλ Χαμίτ, ο αιμοσταγής λεγόμενος Σουλτάνος, θα τον δούμε αυτόν και παρακάτω. Όπως επίσης το 1976 είναι και η χρονιά όπου γίνεται η σφαγή των προξένων. Θα το πούμε αυτό παρακάτω στις κοινότητες, λέγοντας ότι η σφαγή των προξένων έγινε με αφορμή το ότι μια χριστιανή επεδίωξε να γίνει μουσουλμάνα, να παντρευτεί έναν Οθωμανό, έναν μουσουλμάνο. Το 1880 στρώνεται η πόλη με κυβόληθους, το 88 συνδέεται συνδρομικά με τον Βελιγράδι και τα Σκόπια. Το 1890 γίνεται η Μεγάλη Πυρκαγιά, που δεν είναι γνωστή, όλοι ξέρουμε την Πυρκαγιά του 17, και όμως η Πυρκαγιά του 1890 ήταν κάτι αντίστοιχο, και αυτή ήταν και η αιτία για να δημιουργηθεί η συνοικία των εξοχών, η λεγόμενη. Δηλαδή όλη η Θεσσαλονίκη η Ανατολική, από την Όλγας και πέρα, με όλα αυτά τα παλιά, τα αρχοντικά, οι βίλες, Βίλα Μπιάνκα κλπ, όλα αυτά δημιουργηθήκαν εξαιτίας της πυρκαγιάς του 90, όπου από το φόβο η αστική τάξη της πόλης, εδώ για πρώτη φορά και οι τρεις αστικές τάξεις, και η ελληνική και η εβραϊκή και η οθωμανική, αποφασίσαν να συγκατοικήσουν, γιατί μέσα στην πόλη δεν ζούσανε μαζί. Ακριβώς κάτω από το φόβο της Πυρκαγιάς δημιουργήθηκε αυτή η καινούργια συνοικία που τη λέγανε τότε συνοικία των εξοχών. Σήμερα είναι η συνοικία της Βασιλής της Όλγας. Το φωταέριο έρχεται, οι πρώτες τράπεζες, η Οθωμανική Τράπεζα Γερμανικών Συμφερόντων. Το 1993 το υπήρατο τραμ και το 1900 αρχίζει η επέκταση στο λιμάνι. Από το 70 που είπαμε ότι είναι η ημερομηνία ορόσημο, το 1870 μέχρι το 1900, ας το πάρουμε έτσι, μέχρι την αρχή του 20ου αιώνα, η πόλη διπλασιάστηκε σε πληθυσμό από 70-80 χιλιάδες, γιατί δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία, δεν γινόταν τότε, πώς το λένε, δήμο... Απογραφή. Απογραφή, συγγνώμη, ναι, ακριβώς. Έφτασε το 1900 να έχει γύρω στις 120.000 και η πρώτη απογραφή που έγινε μετά, αφού έγινε προσάρτηση στο ελληνικό κράτος το 13, έδειξε 157.000, η οποία είναι και πιο αξιόπιστη. Είχε το 1/7 του εξωτερικού εμπορίου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που δείχνει ότι ήταν κόμβος εμπορικό, σταυροδρόμι εμπορικό, και κατά αντανάκλαση, γιατί έτσι συνήθως γίνεται, ήταν και σταυροδρόμοι πολιτικών ιδεών. Έκανε εισαγωγές από τη Δύση, κυρίως βιομηχανικά προϊόντα, και από την Ανατολή τα αποικιακά, αλλά έκανε και πολλές εξαγωγές, είχε πάρα πολλά εργοστάσια, μεγάλη εργατική τάξη, καπνοεργοστάσια, νηματουργία, αλευροβιομηχανίες, κεραμοποιίες, ζυθοποιία, σαπουνοποιία, βυρσοδεψία, υποδηματοποιία, ταπιτουργία, καπελάδικα κλπ. Θεωρούνταν δηλαδή μαζί με τη Σμύρνη, τη Βηρητό και την Αλεξάνδρεια οι τέσσερις πιο σημαντικές πόλεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Για να πάμε τώρα λοιπόν στις κοινότητες. Η πρώτη και μεγαλύτερη κοινότητα ήταν οι Εβραϊκοί, οι Σεφαραδίτες, οι οποίοι είχαν έρθει από την Ισπανία το 1500, όπου τους είχε διώξει ο βασιλιάς Φερδινάδρος και η Ισαβέλα. Κατοικούσαν στο λιμάνι, γύρω από το λιμάνι, δηλαδή στην περιοχή από το λιμάνι μέχρι και την Αγία Σοφίας και μέχρι την Εγνατία, δηλαδή όλο το κέντρο ουσιαστικά ήταν εβραϊκό, και
Παρότι το στερεότυπο λέει ότι οι Εβραίοι είναι όλοι πλούσιοι και είναι βιομήχανοι κλπ. Πέρα από τους γνωστούς βιομήχανους όπως είναι ο Αλατίνι, Μισραχή, Φερναντές, Τόρες κλπ. Που είχαν το γνωστό Αλατίνι με τα κεραμοποιία, η αλευρομηχανία, ο Τόρες που είχε τα καπνεργοστάσια κλπ. Ήταν η πλειοψηφία της εργατικής τάξης. Οι χαμάλιδες δηλαδή, σχεδόν όλοι ήταν Εβραίοι. Στην κοινότητα την εξουσία, το πούμε έτσι, την είχε ο Ραβίνος, ενώ είχαν και πάρα πολλά σχολεία εβραϊκά. Το κυριότερο από αυτά ήταν η Αλιάνς Ισραηλίτ, εκεί που είναι τώρα η πλατεία Αριστοτέλους, εκεί ακριβώς που είναι, ήταν ένα ολόκληρο τετράγωνο, έτσι, με πάρα πολλούς μαθητές, καθηγητές, δίνανε φοβερή μόρφωση στα παιδιά τους. Είναι εκεί ακριβώς που είναι τώρα το ξενοδοχείο, το Electra Palace. Οι χριστιανοί με τους μουσουλμάνους, χοντρικά να το πούμε έτσι, αν το 50% ήταν οι Εβραίοι, ήταν από 25%, βέβαια δεν ήταν 25%, ήταν λιγότερο, γιατί υπήρχαν, εκτός από τους Έλληνες χριστιανούς, υπήρχαν και οι Βούλγαροι και οι Φράγκοι. Οι Φράγκοι μεν καθολικοί, οι Βούλγαροι εξαρχικοί. Το 1876 που είπαμε πριν, που ανέλαβε και ο Σουλτάνος ο Αβδούλ Χαμίτ, έγινε η διάσπαση εντός εισαγωγικών της, στο Πατριαρχείο, έφυγε δηλαδή η βουλγαρική, ας το πούμε έτσι, εκκλησία και έκανε την εξαρχία με αιτιολογία, ας πούμε, ότι το Πατριαρχείο διέκειται ευνοϊκά προς τους Έλληνες και όχι τόσο προς τους Βούλγαρους. Υπήρχε βέβαια τότε το γνωστό ανατολικό ζήτημα, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, ο μεγάλος ασθενής, φαινόταν ότι ήταν υποκατάρρευση και το ερώτημα ήταν μετά ποια κράτη θα δημιουργηθούν και ποια θα είναι τα σύνορά τους. Ποια θα είναι αυτά και ανάμεσα σε αυτά βέβαια όπως θα δούμε και παρακάτω όσο προλάβουμε έμπαινε το ζήτημα της αυτόνομης Μακεδονίας, δηλαδή να είναι το ελληνικό κράτος, η Μακεδονία, η Βουλγαρία, η Σερβία κλπ. Αλλά έμπαινε και μπήκε και από τη Φεντερασιόν βέβαια το ζήτημα της Βαλκανικής Δημοκρατικής Ομοσπονδίας. Δηλαδή όλα αυτά τα κράτη να κάνουν μια μεγάλη ομοσπονδία στην προοπτική να γίνει και σοσιαλιστική αυτή η ομοσπονδία. Αλλά επειδή παρεκτράπηκα λίγο, περνάει και ο χρόνος, πόσο έχω ακόμα. Πέντε λεπτά. Λοιπόν, ναι, οι χριστιανοί λοιπόν ζούσαν στα ανατολικά, γύρω στην Καμάρα, και στο Ναβαρίνο, κυρίως ασχολούνταν με την ψυχαγωγία, δηλαδή είχαν ξενοδοχεία, τα καφέ της πόλης κλπ. Ό,τι είχε να κάνει με την ψυχαγωγία. Οι περισσότεροι εργάτες Έλληνες ουσιαστικά δουλεύαν ως υπάλληλοι στα ελληνικά καφενεία και στα ξενοδοχεία. Βέβαια δουλεύανε και στα καπνεργοστάσια και στα άλλα εργοστάσια, αλλά όχι στο βαθμό όπου είπαμε πριν που ήταν οι περισσότεροι ήταν Εβραίοι. Έχουμε τα σχολεία τα ελληνικά, το Μαράσλιο που ήταν το πιο σημαντικό από όλα, έχουμε όμως και το Βουλγαρικό σχολείο, Ολύμπου και Αγία Σοφίας, όπου εκεί ήταν το φυτώριο της ΕΜΕΟ, από εκεί η ΕΜΕΟ, Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση, Βουλγαρική, η οποία είχε σαν στόχο την αυτονόμηση της Μακεδονίας. Αν έχετε ακούσει το Σαντάνσκι το χωριό, ο Σαντάνσκι ήταν από τους ηγέτες της οργάνωσης αυτής, είχε το Βουλγαρικό Σχολείο σαν φυτώριο προς αυτή την κατεύθυνση και το οποίο Βουλγαρικό Σχολείο και αυτό έκανε πάρα πολλές γνώσεις, ήταν ίσως από τα λίγα που είχε εργαστήριο χημίας και μάλιστα και αρκετοί Έλληνες παρά την πίεση που δεχόταν στέλναν τα παιδιά τους στο Βουλγαρικό Σχολείο ακριβώς επειδή έπαιρναν μεγαλύτερη μόρφωση. Είχαν βέβαια και οι Φράγκοι το Δελασάλ στη Φράγκον, εκεί που είναι τώρα ο Δημόκρητος. Τώρα από τις εκκλησίες. Υπήρχε η Βουλγαρική Εκκλησία, Ολύμπου και Αγία Σοφίας, υπήρχε η Καθολική στη Φράγκον, υπήρχε και η Αρμένικη στη Χάνθη και στη Διαλέτη και βέβαια οι χριστιανικές ελληνικές εκκλησίες, οι οποίες ήταν πάρα πολλές, ακριβώς για το λόγο του ότι οι Οθωμανοί τις Βυζαντινές εκκλησίες τις κάνανε τζαμιά και επομένως οι χριστιανοί Έλληνες αναγκαστήκαν να χτίσουν καινούργιες. Να σας δώσω ένα παράδειγμα μόνο χαρακτηριστικό που όλοι περνάμε από εκεί αλλά ίσως δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει.
Ας πάρουμε την περιοχή της Καμάρας, εκεί που κάνουμε τις διαδηλώσεις. Πόσες εκκλησίες λέτε να υπάρχουν εκεί? Καταρχήν υπάρχει λίγο πιο πάνω η Ρωτώντα, που την ξέρουμε όλοι, ο Άγιος Γεώργιος. Ακριβώς από κάτω στο σινεμά Φαργάνη υπάρχει ο Άγιος Παντελεήμονας. Πολύ μικρή απόσταση. Ακριβώς από κάτω στην Καμάρα υπάρχει η Παναγία δεξιά. Απέναντι είναι η Παπαντή. Και πιο κάτω στην Παλαιών Πατρών Γερμανών είναι η Παναγούδα και η Μεταμόρφωση. Δηλαδή μέσα σε ένα χώρο, την από πόσα τετραγωνικά, υπάρχουν 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8 εκκλησίες. Που αυτό οφείλεται ακριβώς στο λόγο που είπαμε πριν. Και τέλος οι μουσουλμάνοι, που εδώ να ξεχωρίσουμε τους ντονμέδες, που ήταν οι Εβραίοι οι οποίοι εξισλαμίστηκαν για να αποκτήσουν τα προνόμια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το 1600 έγινε αυτό με έναν Σαμπατάη Σεβί που το έπαιζε Μεσσίας. Έτσι. Αυτοί μέναν στην Ανοπόλη προφανώς, να έχουν τη θέα κλπ. Είχαν και κάποιους θύλακες μέσα στην πόλη, το Αξέμεσί της στην πλατεία Ναβαρίνου κοντά. Είχαν τη δική τους διοίκηση, την Οθωμανική, Βαλής, Μπέης, Αγάς κλπ. Είχαν τη σχολή της δημόσιας διοίκησης στην Ιδαβιέ, που στεγαζόταν στην σημερινή φιλοσοφική σχολή. Είχαν και τη μεγάλη τεχνική σχολή όμως, για να βγάζουν παιδιά με γνώσεις τεχνικές, το Ισλαχανέ. Εδώ τώρα που ανακαινίστηκε, που είναι απέναντι από την Ευαγγελίστρια, στρίβοντας για να ανεβούμε στα κάστρα, αριστερά θα δείτε, υπήρχε ένας τείχος ψηλός, πίσω από τον τείχο αυτόν. Τώρα όλος ο χώρος αυτός έχει ανακαινιστεί και γίνονται και διάφορες εκδηλώσεις, όπου εκεί θα δείτε είχε το κτίριο όπου μένανε τα παιδιά αυτά που μαθαίνανε τις τεχνικές αυτές, αυτή την τεχνική σχολή, και υπήρχαν και τα κτίρια όπου μαθαίνανε ξυλουργία, σιδηρουργία και ούτω καθεξής. Δεν είχαν ίδια ώρα οι τρεις κοινότητες, υπήρχε η ευρωπαϊκή ώρα και η μουσουλμανική, υπήρχαν τρεις διαφορετικές αργίες. Την Παρασκευή είχαν αργία οι Τούρκοι, το Σάββατο οι Εβραίοι, την Κυριακή οι Χριστιανοί. Διαφορετικά νοσοκομεία κάθε κοινότητα. Και γενικά δεν είχαν, εκτός από το εμπόριο, όπου εκεί αναγκαστικά συνεργαζόταν και συνδιαλεγόταν, δεν είχαν σχέσεις κοινωνικές. Δεν θα βγαίναν μαζί, ας πούμε, δύο οικογένειες από διαφορετικές κοινότητες, δεν θα πατρευόταν προφανώς, δεν θα πηγαίναν για καφέ μαζί, δεν θα τους καλούσαν σπίτι. Υπήρχε αυτή η μεγάλη εθνική προκατάληψη, την οποία πρώτη έσπασε η Φεντερασιόν. Είπαμε ότι σφαγή των προξένων, όπου εκεί πραγματικά σφαγιάστηκαν από τους Τούρκους ο Γάλλος πρόξενος και ο Άγγλος, έγινε επειδή ακριβώς η χριστιανή αυτή ήθελε να γίνει μουσουλμάνα και οι Έλληνες είχαν πάει να την βρουν, να την κλέψουν, να την απομονώσουν, και έτυχε τότε εκεί στο τζαμί που υπήρχε ακριβώς δίπλα από το Υπουργείο, το σημερινό Μακεδονίας Τράκης, που δεν υπάρχει πια τίποτα πάλι εκεί. Όπως είπαμε πριν, δεν υπάρχουν ούτε εβραϊκά ούτε μουσουλμανικά, έχουν κατεδαφιστεί όλα αυτά. Ωραία, για να συντομεύσω τώρα, θα έλεγα το εξής, ότι τρία γεγονότα εν συντομία, για να δώσω και την πάσα στον Κώστα, τα οποία ήταν και από διαφορετικές κοινότητες. Τα τρία πολύ σημαντικά γεγονότα των αρχών του 20ου αιώνα. Το πρώτο έγινε το Μάρτιο του 1903. Αυτό το γεγονός, κατά τη γνώμη μου, είναι ίσης αξίας να το πω, τουλάχιστον όσο αφορά το αποτέλεσμά του και τις συνέπειες που είχε, με την πτώση των δίδυμων πύργων. Μη σας φαίνεται παράξενο. Το Μάρτιο του 1903 βυθίστηκε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης με τρομοκρατική ενέργεια το υπεροκεάνιο Γουαρντακιβίρ, το οποίο ήταν μετά τον Τιτανικό το πιο μεγάλο υπεροκεάνιο στον κόσμο, και έκανε τη διαδρομή Θεσσαλονίκη-Μασαλία. Την ίδια μέρα ανατινάχθηκε η Οθωμανική Τράπεζα. Εκ θεμελίων δεν έμεινε τίποτα γερμανικών συμφερόντων. Την ίδια μέρα, την επόμενη μέρα, το εργοστάσιο φωτοαερίου ανατινάχθηκε επίσης, όπως και όλες τα μεγάλα ελληνικά ξενοδοχεία και τα καφέ, με επιθέσεις, με βόμβες. Ποιοι το κάνουν αυτό?
Το κάνανε 20 νεαρά άτομα που είχαν αποσχιστεί από την ΕΜΕΟ και είχαν δημιουργήσει μια ξεχωριστή ομάδα τυφλών ενεργειών, γιατί δεν αφήσαν κιόλας και κανένα κείμενο. Τουλάχιστον αφήναν κανένα κείμενο να βλέπουμε ακριβώς τι ήτανε. Διαδίδεται ότι συνδεόταν με την ομάδα στη Ζηρίχη το ούτε Θεός ούτε Αφέντης. Αλλά το ότι ήταν και επιθέσεις αυτοκτονίας δεν μας έδωσε πολλά πεθαρόλια και στους ιστορικούς κυρίως δηλαδή, να δούμε ακριβώς ποιο ήταν το σκεπτικό τους κλπ. Βέβαια την άλλη μέρα ήρθαν οι στόλοι από την Ιταλική, η Γαλλική κλπ. Έγινε κάτι αντίστοιχο, ας πούμε, στον κόσμο με αυτό που έγινε αμέσως μετά την πτώση των δίδυμων πύργων. Το δεύτερο γεγονός έγινε το 1908 το καλοκαίρι τον Ιούλιο, ήταν η επανάσταση των νεότουρκων που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, έγινε από την τουρκική κοινότητα, στο πούμε έτσι, κυρίως έγινε από τους στρατιωτικούς. Έτσι, στη Θεσσαλονίκη ήταν το τρίτη στρατιά η Οθωμανική. Ήταν μια αστικοδημοκρατικού χαρακτήρα επανάσταση, έτσι τα γνωστά, να αποκτήσει η Οθωμανική Αυτοκρατορία κοινοβούλιο, να αποκτήσει κόμματα, να ελεύθερη η απεργία, οι κοινότητες να μπορούν να συνδιαλέγονται μεταξύ τους. Ήταν μια καθαρά αστική επανάσταση, έτσι. Και πράγματι υπήρχε εκείνη την πρώτη χρονιά τουλάχιστον ένα κλίμα ελευθερίας και, που είχε παρασύρει, ας πούμε, και αρκετούς από αυτούς που μετά συμμετείχαν, ας πούμε, και στην ίδρυση της Φεντερασιόν, που ήταν ακριβώς το τρίτο γεγονός, έγινε ακριβώς την επόμενη χρονιά. Η Φεντερασιόν, η πρώτη διεθνιστική και πολυεθνική οργάνωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπου συμμετείχαν εργάτες από όλες τις κοινότητες, με ηγέτες τον Αβραάμ Μπεναρόγια, Εβραίο εργάτη τυπογράφο που δούλευε στην Βουλγαρία, τον πώς τον λέγανε το Βούλγαρο που ήταν με τους στενούς, ο ένας ήταν ο Τόμοφ, ο άλλος ήταν ο Γκλαβίνοφ. Ο Γκλαβίνοφ λοιπόν, ο δεύτερος ηγέτης, ο οποίος είχε διασυνδέσεις με το Βουλγαρικό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, όπου οι νεότεροι ακούν σοσιαλδημοκρατικό, μην πάει το μυαλό του στο Τσίπρα, είναι τα κόμματα που εξελιχθήκανε σε κομμουνιστικά. Ήταν ό,τι πιο... αυτοί που ανήκανε στη δεύτερη διεθνή, ναι, μην... δεν υπήρχε ακόμα έτσι κι αλλιώς η έννοια του κομμουνιστικό κόμμα κλπ. Τότε. Έτσι, και μάλιστα αυτή η τάση εκεί του Γκλαβίνοφ ήταν κοντά στους Μπολσεβίκους, γιατί ήδη το 1903 είχε γίνει το συνέδριο το δεύτερο του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Ρωσίας, όπου εκεί έγινε ο χωρισμός σε Μπολσεβίκους και Μερσεβίκους. Οι στενοί λοιπόν, τους Γκλαβίνοφ που συμμετείχαν στην Φεντερασιόν, είχαν σχέσεις με τους Μπολσεβίκους. Και ο Τόμοφ που ήταν ο κεντριστής, ας το πούμε έτσι, και είχε μια αναρχοσοσιαλιστική, ας το πούμε έτσι, κατεύθυνση, να το πούμε αυτό. Η ίδρυση της Φεντερασιόν, αμέσως μόλις οι Τούρκοι και οι Νεότουρκοι άρχισαν να περιορίζουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες, η Φεντερασιόν είχε πολύ μεγάλη ικανότητα κινητοποίησης εργατών, παρότι αυτοί που συμμετείχαν ως μέλη στην οργάνωση δεν ήταν πάρα πολλοί, μαζευόταν καμιά 80-100, παραπάνω δεν ήταν. Παρ' όλα αυτά είχαν τη δυνατότητα κινητοποίησης πολλοί κόσμου στο συλλαλητήριο για την περικοπή των απεργιών. Μαζέψαν 8.000 εργάτες, όπου έγιναν ομιλίες σε 4 γλώσσες. Στην επέτειο των Νεότουρκων επίσης το ίδιο, όπου εκεί αποφασίσαν να κάνουν ξεχωριστή συγκέντρωση, να μην συμμετέχουν δηλαδή στην κεντρική συγκέντρωση που είχαν οργανώσει οι Νεότουρκοι για την επέτειο. Τον Αύγουστο στο Μπεχτσινάρ, δηλαδή εκεί πίσω από το λιμάνι, κάνανε τη μεγάλη, τελειώνωνε για ένα μεγάλο φεστιβάλ, ας το πούμε έτσι, με τα σημερινά δεδομένα, για να βγάλουν την εφημερίδα του Εργάτη, την οποία τη βγάζαν σε 4 γλώσσες τότε, έτσι. Για φανταστείτε τώρα να βγαίνει τότε εφημερίδα σε τι δουλειά χρειαζόταν και τι υποδομή και τι... και βέβαια, πολύ σημαντικό και αυτό, και τελειώνουμε αυτό, τον Οκτώβρη του 9
έγινε η μεγάλη διαδήλωση αλληλεγγύης και καταδίκης μάλλον, αλληλεγγύης στον Φερέρ, στον Ισπανό δάσκαλο, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε θάνατο γιατί υποτίθεται διακινούσε στα σχολεία αναρχικές ιδέες. Α, και αυτό δεν μπορώ να μην το πω, την Πρωτομαγιά του 10, κεντρικός ομιλητής ήταν ο Χριστιαν Ρακόφσκι. Φανταστείτε τι βάρος έδινε και η δεύτερη διεθνή στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, ο Ρακόφσκι τότε ήταν, αν το έχει το πρώτο όνομα, ο Λένιν ακόμα δεν ήταν τόσο γνωστός. Ήταν ο Πλεχάνοφ που ήταν και ο πιο παλιός, ήταν ο Ρακόφσκι και μετά ήταν Λένιν, Τρόσκι κλπ. Και ήταν από τους κεντρικούς ομιλητές στην συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς στη Θεσσαλονίκη. Σταματάω εδώ, συγγνώμη που πέρασα το χρόνο. Και συνεχίζομαι κάπου τη χθεσινή συζήτηση και πιάνω και το νήμα από εκεί που σταμάτησε ο Βασίλης. Πολύ ωραία, φτάνουμε εκεί το τελείωσε το 1909, τελείωσες. 12-13 έχουμε τους Βαλκανικούς πολέμους, ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος, ο Β' Βαλκανικός πόλεμος, είναι η συμμαχία των Βαλκανικών χωρών εναντίον των Οθωμανών και μετά είναι η συμμαχία των χριστιανικών κρατών εναντίον της Βουλγαρίας. Τα ξέρουμε, η πολυεθνική Θεσσαλονίκη ενσωματώνεται και η Μακεδονία στο ελληνικό κράτος. Πώς αντιδρά τώρα η πολυεθνική Θεσσαλονίκη? Έτσι, είναι μια κατάσταση όπως περιγράφηκε πολύ καλά. Έχουμε η πλειοψηφία είναι Εβραίοι και Μουσουλμάνοι και η μειοψηφία και Βούλγαροι, δηλαδή μη Έλληνες, και η μειοψηφία είναι Έλληνες. Υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο το παρουσιάζει η εβραϊκή ελίτ, καταθέτει ένα σχέδιο στην πόλη, δεδομένου των συνθήκων, πώς θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια κατάσταση ώστε η πολυεθνική ελίτ να συνεχίσει με κάποιο τρόπο να έχει τον έλεγχο των πραγμάτων σε σχέση με την νέα διοικητική κατάσταση. Τον Αύγουστο του 2013 στο Βιοτεχνικό και Εμπορικό Επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης ήταν μια εξής συζήτηση και ποιο θα είναι το μέλλον της Θεσσαλονίκης. Και διορίζεται μια επιτροπή για να μελετήσει το οικονομικό σύστημα που θα αρμόζει καλύτερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης και κυρίως στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Η συγκητής της επιτροπής είναι ο Μάριο Μοδιάνο, ένας από τους διαπρεπέστερους ανθρώπους της εβραϊκής ελίτ, με αναγνώριση από όλες τις πλευρές. Η πρόταση του Μοδιάνου ήταν η Θεσσαλονίκη, όλη η Θεσσαλονίκη, να χαταστεί ελεύθερος λιμήν. Παίρνει διαστάσεις αυτή η πρόταση, παρεμβαίνει μάλιστα και ο Γιώργος Κοφινάς που ήταν επικεφαλής των οικονομικών υπηρεσιών στην ελληνική διοίκηση, ο οποίος απαντά δημόσια στην έκθεση του Μοδιάνου, προτείνοντας να μην είναι η πόλη ελεύθερος λιμήν, όλη η πόλη, να είναι μια ελεύθερη ζώνη όλη η πόλη, αλλά μόνο στο λιμάνι να υπάρχει μια ελεύθερη ζώνη. Εκεί λέει θα υπάρχουν αχανίες αποθήκες, θα υπάρχουν εμπορεύματα όλων των ειδών, χωρίς να υπάρχει τελωνιακός έλεγχος και δικαιώματα. Επίσης εκεί στην ελεύθερη ζώνη του λιμανιού θα εγκαθίσονται και παντός είδους επιχειρήσεις, εμπορικές και βιομηχανικές. Λίγους μήνες αργότερα, στις 23 Απριλίου του 2014, συνέρχονται τα μέλη του επιμελητηρίου για να πάρουν μια τελική απόφαση. Τι προτείνουν. Και τη σύνταξη ενός υπομνήματος προς την κυβέρνηση. Σε συνεδρίες παρήσανται 27 μέλη, εκ των οποίων 18 Ισραηλίτες, 3 Μουσουλμάνοι και 6 Έλληνες. Χαρακτηριστικό της σχέσης, ας πούμε, της, ποιοι είναι δηλαδή αυτοί που κάνουν κουμάντο, έτσι, από την άποψη της αστικής ελίτ στην πόλη.
κυβέρνηση. Και εδώ το θέμα είναι μεταξύ άλλων, το πιο σημαντικό είναι η ανακήρυξη της Θεσσαλονίκης ως ελεύθερης πόλης. Ακολουθεί μεγάλη συζήτηση και στο τέλος ψηφίζουν. Οι έξι Έλληνες ψηφίζουν υπέρ της ελευθέρας ζώνης, δύο Ισραηλίτες απέχουν της ψηφοφορίας και οι υπόλοιποι 19 Ισραηλίτες και Μουσουλμάνοι ψηφίζουν υπέρ της ελευθέρας πόλεως. Η τεχνική αυτή διαφωνία, μπορεί κάποιος να λέει, εντάξει δεν είναι μια τεχνική διαφωνία, είναι, θα είναι ελεύθερη η πόλη, θα είναι ελεύθερο το λιμάνι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Στην πραγματικότητα συνδέεται στατικά με όλα τα ενδεχόμενα που άνοιξαν μπροστά μετά την κατάκτηση της Θεσσαλονίκης από τον ελληνικό στρατό. Δηλαδή, ουσιαστικά η πολυεθνική αστική τάξη της πόλης με προεξάρχοντο εβραϊκό στοιχείο προωθεί μια ουδέτερη εθνικά κατάσταση στην πόλη. Προτείνει δηλαδή να μην είναι η Θεσσαλονίκη μια τυπική επικράτεια όπως συμβαίνει σε όλα τα εθνικά κράτη, να είναι ό,τι συμβαίνει στην τελευταία αγωνία του Εύρου, να συμβαίνει ξέρω εγώ και στην τελευταία αγωνία με της Κρήτης, να είναι μια ομοιογενής ας πούμε επικράτεια που χαρακτηρίζει ας πούμε τα εθνικά κράτη, τα μοντέρνα εθνικά κράτη, αλλά θα είναι μια περιοχή που θα εξαιρείται, θα έχει μια ιδιαίτερη συνθήκη, μια σχετική αυτονομία. Ουσιαστικά δηλαδή η πολυεθνική ελίτ έτσι προτείνει ένα σχέδιο με το οποίο η ίδια θα διατηρήσει ένα μερικό έλεγχο της πόλης σε σχέση με την νέα κατάσταση. Προφανώς απαντάει ο Κοφινάς και λέει ότι αυτή η ιδέα του Μοδιάνου είναι παροχημένη, δεν είναι μοντέρνα άποψη, δηλαδή η συζήτηση είναι κρύπτονται μέσα από διάφορες διατυπώσεις ότι δεν αντιστοιχεί στη σύγχρονη εποχή η ιδέα των ελευθέρων λιμένων, ελευθέρων πόλεων λιμένων, ότι αυτό τέλος πάντων είναι μια υπόθεση που χαρακτήριζε τις αυτοκρατορίες. Και όντως έτσι είναι, έχει δίκιο δηλαδή ο Μοντιάνο, ο Κοφινάς, σε μια αυτοκρατορία έτσι, η επικράτεια δεν είναι ομοιογενής, δεν αναγνωρίζεται η ετερογένεια, δημιουργείται ποικίλες μορφές διοίκησης. Αντίθετα, όπως είπαμε, στο έθνος κράτος, κάτι τέτοιο θεωρείται αδιανόητο, η επικράτεια οφείλει να είναι ομοιογενής, αν δεν είναι ομοιογενής, συνιστά απειλή και πρέπει να καταπολεμηθεί. Και όπως καταλαβαίνετε, σε μια εποχή που ήταν πρόσφατα ενταγμένη η Θεσσαλονίκη στο ελληνική επικράτεια, μια τέτοια πρόταση ήταν μια απειλή. Δεν μπορεί να το απαντούσαν με μια ευγένεια όλοι μεταξύ τους, αλλά καταλαβαίνανε ότι είναι μια απειλή. Και προφανώς μια ομοιογένεια δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνο έτσι, όταν τα πράγματα φτάσουν σε μια ακραία κατάσταση, μόνο με βία. Ακολουθεί η εποχή του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, όπου η πολυεθνική Θεσσαλονίκη καταλαμβάνεται από ένα πολυεθνικό στρατό και διοικείται από ένα πολυεθνικό στρατό. Ουσιαστικά έχουμε δύο παράλληλες διοικήσεις, μία την ελληνική και μία τη στρατιωτική. Θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι αυτή η σύντομη περίοδος είναι η απόλυτη πραγμάτωση του σχεδίου αυτού της πολυεθνικής αστικής τάξης για μια πόλη που θα έχει μια αυτονομία. Δηλαδή το σχέδιο αυτό έφτασε αρκετά κοντά στο να γίνει μια πραγματικότητα. Νομίζω ότι είναι δύο οι λόγοι που ουσιαστικά αυτό το σχέδιο έμεινε ας πούμε κάπως, δεν πραγματοποιήθηκε, δεν θα ήταν πολύ εύκολο να πραγματοποιηθεί, αλλά αν τα πράγματα εξελίσσονταν διαφορετικά, σήμερα θα λέγαμε ότι να, έχει γίνει. Ο ένας είναι η μεγάλη φωτιά το 17, όπου ουσιαστικά
και έγινε όλο το κέντρο, όλη αυτή η πόλη που περιέγραψε ο Βασίλης, η εβραϊκή πόλη, έτσι καίγεται. Και είναι η μεγάλη ευκαιρία για το ελληνικό κράτος να καταλάβει την πόλη του και να αλλάξει τις χρήσεις γης, τις συντάξεις χρήσης γης, να αλλάξει την ιδιοκτησία της γης και να περάσει στα ελληνικά χέρια και να διώξει το εβραϊκό πληθυσμό στα περίχωρα, σε κάτι ουσιαστικά γειτονιές οι οποίες θα είναι πάρα πολύ περιθωριακές, φτωχικές, μαχαλάτες ας πούμε, και νεκροδούπολης. Ο ένας λόγος, δηλαδή εκεί νομίζω ότι είναι μια αιτία που τελειώνει αυτή το σχέδιο. Και το δεύτερο φυσικά είναι η μικρασιατική καταστροφή και η ανταλλαγή πληθυσμών και η είσοδος του προσφυγικού πληθυσμού. Ο προσφυγικός πληθυσμός θα θεωρηθεί, εκτός από επικίνδυνος, θα το πούμε μετά αυτό για άλλους λόγους, πολύ θα εμφανιστεί ας πούμε ως ένα εργαλείο της ελληνικής αστικής τάξης, του ελληνικού κράτους δηλαδή, να δημιουργήσει μια πληθυσμιακή ομάδα ισχυρή στη Θεσσαλονίκη και στη Μακεδονία, η οποία ας πούμε θα υπερασπίζεται την παραμονή, το ελληνικό σχέδιο, το ελλαδικό σχέδιο. Και όντως αυτό είναι κάτι το οποίο εν μέρει θα γίνει. Συνεπώς εκεί και επίσης φέρνει και το μουσουλμανικό πληθυσμός. Δηλαδή αποχωρεί, πηγαίνει στην Νέα Τουρκία. Με άλλα λόγια, οι συσχετισμοί αυτοί που υπήρχαν μέχρι το 22 και που μπορούσαν να προωθούν αυτό το εναλλακτικό σχέδιο, υπήρχε δυνατότητα δηλαδή ώστε η αστική τάξη, η πολυεθνική αστική τάξη να προωθεί αυτό το εναλλακτικό σχέδιο και να είναι πάρα πολύ κοντά στην πραγματοποίησή του, έχουν εξαφανιστεί. Βέβαια στον τύπο μπορούμε να συναντήσουμε ακόμα και μέχρι το 24 τους Εβραίους διανοούμενους να γράφουν και να μιλάνε για μια ελεύθερη πόλη. Αλλά στην πραγματικότητα έχει λήξει και το 23 ιδρύεται η Ελευθερία Ζώνη Θεσσαλονίκης, που είναι ο παππούς του Όλθ, έτσι. Και ουσιαστικά το σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης είναι αυτό το οποίο μπαίνει σε λειτουργία και εφαρμόζεται και έχουμε αυτή την εξαφάνιση, έτσι, του εβραϊκού στοιχείου, όπως το αναφέρει πολύ εύστοχα ο Βασίλης. Δηλαδή, έτσι ας πούμε, έγινε αυτή η μεγάλη τομή και η ελληνοποίηση της πόλης. Ο εβραϊκός πληθυσμός θα παραμείνει στο περιθώριο, ο βουλγαρικός πληθυσμός εξαφανιστεί, ο μουσουλμανικός πληθυσμός τουρκικός έχει εξαφανιστεί, ο αλβανικός πληθυσμός έχει εξαφανιστεί. Αυτό το οποίο υπάρχει μόνο είναι κάποιοι Εβραίοι ελίτ οι οποίοι διατηρούν τις επιχειρήσεις τους, εντάξει. Όμως ο πληθυσμός, ο μεγάλος, ο κλειδιακός, έχει φύγει από το κέντρο της πόλης. Τώρα ας πούμε, εάν το παράδειγμα της ελεύθερας πόλης ήταν η ιδέα που προωθούνταν από την πολυεθνική ελίτ, ποιο ήταν το σχέδιο, το εναλλακτικό που προωθούσε η κλειδιακή Θεσσαλονίκη. Η κλειδιακή πολυεθνική Θεσσαλονίκη. Η περίπτωση Φεντερασιών σε μια Οθωμανική Αυτοκρατορία της συχνής οικοδιομηχάνησης, έχει ενδιαφέρον αυτό ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία εκείνη την εποχή έχει μια μορφή οικοδιομηχάνησης και μια Θεσσαλονίκη κέντρο του λιμανιού έχουν διαμορφώσει μια εβραϊκή προλεταρική εργατική τάξη με μακρά παράδοση κλειδιακότητας. Μπορεί να είναι ίσως η πιο παλιά, δηλαδή γιατί αυτοί οι πληθυσμοί όταν ήρθαν τον 15ο αιώνα, όπως είπε ο Βασίλης, δεν είχαν οργανική σχέση με την Ήπεθρο, οπότε δεν είχαν ούτε είχαν τη δυνατότητα να έχουν ιδιοκτησίες κτλ. Εκτός από τους ελίτ που αναπτυχθήκαν και γυμναστή. Οι περισσότεροι δηλαδή είχαν ας πούμε 400 χρόνια πληβή. Δηλαδή μιλάμε για... ήταν φτωχολογιά
πολλούς αιώνες. Το οποίο δεν συνηθίζεται στην Ευρώπη. Έτσι, είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό. Όπως αναφέρθηκε, η Φεντερασιόν εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία, ακολουθεί την αυτομαρξιστική εκδοχή της, την οποία παράγει. Η αυτομαρξιστική εκδοχή είναι ότι το σχέδιο δηλαδή το οποίο προωθεί η Φεντερασιόν είναι ότι ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία θα μετασχηματιστεί σε μια αυτοκρατορία, μια δημοκρατία τέλος πάντων, στην οποία όλες οι εθνότητες θα έχουν ίσα πολιτικά δικαιώματα στο εσωτερικό τους. Και αυτή η ισοπολιτεία δεν θα ταυτίζεται με κάποια γεωγραφικό διαχωρισμό, δεν θα είναι δηλαδή οι Εβραίοι εδώ, οι Εβραίοι σε αυτή την πόλη, οι Μουσουλμάνοι στην άλλη πόλη, ξέρω εγώ, και οι Έλληνες στην άλλη πόλη, αλλά μπορεί να συνυπάρχουν στην ίδια πόλη και η κάθε εθνότητα να έχει, ας πούμε, ίσα πολιτικά δικαιώματα. Και να οργανώνεται και η δημοκρατική δομή του κράτους να οργανώνεται με βάση αυτή την να υπάρχουν παράλληλες εσωτερικές διοικήσεις. Τώρα, οι Εβραίοι ήταν αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί ακριβώς έτσι, υπάρχει ο πυρήνας του εναλλακτικού σχεδίου, του πληβιακού εναλλακτικού σχεδίου. Οι Εβραίοι εργάτες ήταν κυρίως φωτοεκφορτωτές ξηράς, τελειμένος, ήταν χειρόναχτες, εργάτες του ποδαριού, αλλά το κυρίως συνδικαλισμένο τμήμα τους αποτελούνταν εξίσου από καπνεργάτες και άλλα ειδικευμένα χειροτεχνικά επαγγέλματα. Και όπως είπαστε, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα στρώματα, είχαν περιορισμένες δυνατότητες κοινωνικής ανέλυξης. Τώρα, όπως είπαμε ότι οι Εβραίοι εργάτες διαβιούσαν σε αυτή την κατάσταση για πολλές δεκαετίες έως και αιώνες και αντιμετώπισαν μια μοναδική για τα δεδομένα των βαλκανικών πόλεων και ενδεχομένων των ευρωπαϊκών, ταξική εργατική φτώχεια. Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της θεσσαλονικιώτης αυτής εβραϊκής εργατικής τάξης έτσι, συνεχόταν σε μια βαθιά ιστορική ταξική συνθήκη και μπορούσε να αλλάξει μόνο μέσα κάποιες γενικότερες ανατροπής. Δηλαδή είχαν μια συνείδηση ότι για να αλλάξει αυτό η συνθήκη δικιά τους η ταξική δεν μπορούσε παρά να γίνει μέσα από μια μεγάλη ανατροπή. Τώρα, η ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος δημιουργεί μια μικρή αποβιομηχάνηση αυτού του ισχνού καπιταλισμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, γιατί χάνεται το μεγάλο, η δυνατότητα ας πούμε της μεγάλης αγοράς που είχε η Οθωμανική Αυτοκρατορία να αντικρίνει τα εμπορεύματα και ταυτόχρονα και το ίδιο το λιμάνι περνάει μεγάλη κρίση με εξαίρεση την περίοδο της παραμονής της στρατιάς, αλλά αυτό είναι κάτι που δεν θα είναι μόνιμο. Στην πραγματικότητα η θέση τους και θεσμικά και οικονομικά εκεί που ήταν χάλια είναι ακόμη χειρότερα χάλια. Υποβαθμίζεται ακόμη περισσότερο δηλαδή. Συνεπώς δεν έχει κανένα άλλο όραμα, δεν μπορεί να έχει κανένα όραμα από την αντικατάσταση της πολυεθνικής αυτοκρατορίας από μια πολυεθνική πολιτεία. Έτσι έρχεται ας πούμε, δηλαδή εκτός από την υποστήριξη μιας βαλκανικής σοσιαλιστικής ομοσπονδίας, έτσι, το εβραϊκό προλεταριάτο έτσι, ονειρεύεται και μια πολυεθνική πολιτεία. Έτσι λοιπόν, εάν το όραμα αυτό με κάποιο τρόπο στο μυαλό της πολυεθνικής ελίτ εμφανιζόταν με τη μορφή του κοσμοπολιτισμού, στα εργατικά στρώματα, έτσι, εμφανιζόταν ως διεθνιστικός σοσιαλισμός. Αυτοί οι οποίοι βέβαια το παρήγαγαν, το κάνανε θεωρία είναι οι διανοούμενοι και οι ηγέτες της Φεντερασιόν, οι οποίοι είναι ο Μπεναλόγια και ο Τόμοφ και ο Λαβίνος, ναι. Είναι και άλλοι, όλοι αυτοί, έτσι, είναι αυτοί που αυτό το
την ανάγκη την ψηφιακή και τη μεταφέρουν και την κάνουν πολιτικό σχέδιο και θεωρία και συνδέονται με τους άλλους. Έτσι λοιπόν η Φεντερασιόν οργάνωσε ένα πρωτόγνωρο για τα δεδομένα εργατικό κίνημα, ένα σημαντικό ριζοσπαστικό ρεύμα στην πολυεθνική Μακεδονία. Αυτός τώρα ο διεθνισμός, αυτή η διεθνιστική παράδοση, θα επηρεάσει και το ελληνικό σοσιαλιστικό κίνημα. Σε αντίθεση με το διεθνιστικό αυτό χαρακτήρα, οι Έλληνες σοσιαλιστές της Αθήνας κυρίως είναι πατριώτες σοσιαλιστές. Υιοθετούν μια εναλλακτική εκδοχή της μεγάλης ιδέας. Δηλαδή, ας πούμε, εάν στα αστικά στρώματα τα ελλαδικά η μεγάλη ιδέα με έναν τρόπο φαντάζει ως μια επεκτατική, ας πούμε, πολεμική εκστρατεία, στο μυαλό των ριζοσπαστών και των σοσιαλιστών είναι, ξέρω εγώ, μια μεγάλη επανάσταση απέναντι στην Οθωμανική Φεουδαρχία. Ήταν μια αστική δημοκρατική επανάσταση, δηλαδή το κριτικό ζήτημα, ας πούμε, έτσι το θεωρούσαν ότι είναι μέρος αυτής της επανάστασης. Δεν είναι τυχαίο ότι το στηρίζαν και αναρχικοί και σοσιαλιστές από την Ευρώπη, στο ατυχή πόλεμο του 1897 που συνδέεται με την επανάσταση την κριτική, είχαν έρθει να πολεμήσουν και αναρχικοί από την Ευρώπη. Γιατί ακριβώς θεωρούσαν ότι είναι ο εχθρός, είναι ο απολυταρχισμός, ο Οθωμανικός, ας πούμε, και πρέπει να δημιουργηθεί έτσι μια καινούργια κατάσταση. Άρα λοιπόν η διεθνιστική αυτή πληβιακή παράδοση της Φεντερασιόν θα μπολιάσει το σοσιαλιστικό κίνημα της Ελλάδας με τον διεθνισμό. Από εκεί θα έρθει. Έτσι. Και αργότερα έτσι θα συνδεθεί με την άλλη παράδοση που θα γεννηθεί στο μέτωπο, τα είπαμε χθες, και αυτές οι δύο παραδόσεις θα φτιάξουν το ελληνικό κομμουνιστικό κίνημα. Όταν θα κηρυχθεί ο πόλεμος ο ελληνοοθωμανικός το 19, έτσι, ή Φεντερασιόν θα είναι εναντίον, θα κάνει σταθερά, είναι υπέρ της ειρήνης, και εδώ θα έρθει πάλι σε κόντρα με τους Έλληνες σοσιαλιστές, οι οποίοι τοποθετούνται, θα λέγαμε, στα αριστερά του βενιζελισμού, δηλαδή υπερασπίζονται την κατάκτηση της Μήνης και κάποτε να γίνει ένα δημοψήφισμα που θα αποφασίσει ελεύθερα ο λαός της Μύρνης, που θα πάει η περιοχή. Έτσι λοιπόν, εδώ έχουμε μια καινούργια κόντρα που γεννιέται ανάμεσα ουσιαστικά στο εβραϊκό κοσμοπολίτικο στοιχείο και το ελληνικό εθνικό. Οι οποίοι, και έχουμε και συνδικαλισμένους Έλληνες, οι οποίοι, εργάτες, οι οποίοι ουσιαστικά εμπνέονται από τον πατριωτικό σοσιαλισμό. Η Έφη Αβδελά, περιγράφοντας συνθήκες και το λόγο μέσα στον οποίο αναπτύχθηκε η καπνευματική απεργία του 1914 στη Θεσσαλονίκη, τονίζει αυτό το διαχωριστικό κριτήριο. Ανάμεσα δηλαδή σε κοσμοπολίτες, διεθνιστές εργάτες και σε πατριώτες Έλληνες. Από τη μία ήταν όσοι υπερασπίζονται τα κοινά συμφέροντα των εργατών, ανεξαρτήτως φυλής και θρησκείας, και από την άλλη όσοι καταγγέλνουν τους πρώτους ως υπονομευτές της πρόσφατης και έφταυτης ακόμα ελληνικής κυριαρχίας και ως όργανα της ανθεληνικής προπαγάνδας. Με αυτόν τον τρόπο ο σοσιαλισμός των άλλων, των ξένων, ορίζεται ως εχθρικός σε αντίθεση με τον ελληνικό ρωμαϊκό σοσιαλισμό. Με άλλα λόγια, από τη μία έχουμε έναν εθνικό πατριωτικό σοσιαλισμό, ο οποίος γοητεύεται από τον πόλεμο και θέλει αποκλεισμούς, σε μια λιγότερο καθολική πρόοδο της εργατικής τάξης και υπέρ του ελληνικού έθνους. Από την άλλη εμφανίζεται το αντίπαλο δέος, ένας σοσιαλισμός κροτισμένος από μια εβραϊκή εργατική τάξη, χωρίς πατρίδα, η οποία προτάσει είναι το πλέον διεθνιστικό μοντέλο οργάνωσης κοινωνίας. Η Φεντερασιόν ήταν ακριβώς ο φορέας που έφερε στο ελληνικό σοσιαλιστικό κίνημα το στοιχείο του διεθνισμού και το μαρξίζοντα λόγο της β' διεθνούς,
καθώς και την καθοδήγηση του Διεθνούς Σοσιαλιστικού Γραφείου, προτάσσοντας τα συνθήματα υπέρ της ταξικής πάλης και της διεθνιστικής αλληλεγγύης. Με το ξέσπασμα του πολέμου και την κρίση στη διεθνή σοσιαλδημοκρατία, η Φεντερασιόν με ανοιχτή επιστολή θα στηρίξει τη στήριξη στη διάσκεψη του Σίμελμαν. Κατά την περίοδο της μακράς πολεμικής ευλογής του ελληνικού κράτους, ο αντιπολεμικός διεθνισμός της Φεντερασιόν θα επηρεάσει τις συζητήσεις στο σοσιαλιστικό στρατόπεδο και στα ριζοσπαστικοποιημένα εργατικά στρώματα, καθώς στην πλειονότητά τους μέχρι τότε ηγέτες θα συμπαραταχθούν με το στρατόπεδο της Αντάντ. Είναι εκεί που η παράδοση αυτή η διεθνιστική, έτσι, θα μεταλαμπαδευτεί στο μέτωπο, θα γίνει αυτό το μπόλιασμα που τη συνέπεια τα συζητήσαμε χθες δηλαδή. Συνοψίζοντας, η Πολυεθνική Θεσσαλονίκη παράγει δύο στρατηγικά εναλλακτικά σχέδια σε σχέση με το μέλλον της πόλης. Το ένα προέρχεται από την πολυεθνική ελίτ και προωθεί την αυτονομία της πόλης. Το άλλο προέρχεται από την πολυεθνική εργατική τάξη της πόλης και προωθεί μια διεθνιστική συλλογική ταυτότητα για όλη την ελλαδική εργατική τάξη. Ο άπαθος χαρακτήρας του εβραϊκού προλεταριάτου επιτρέπει η συντεχνιακή λογική της αλληλεγγύης που χαρακτήριζε τα στρώματα αυτά, η λογική της κοινότητας των εργαζομένων να διευρυνθεί τόσο πολύ ώστε να αγκαλιάσει το σύνολο της εργατικής τάξης και να καταστεί με αυτόν τον τρόπο ένα εναλλακτικό διεθνιστικό πρότυπο για όλη τη χώρα. Ως εκ τούτου, το διεθνιστικό σχέδιο της εργατικής τάξης με την δημιουργία του ΣΕΚΕ άρχιζε να είναι ένα πολύ πιο απολυτικό κοινωνικά σχέδιο σε σχέση με το σχέδιο της εβραϊκής ελίτ. Παρότι το τελευταίο, παρότι το σχέδιο της Φεντερασιόν δηλαδή, που πια είναι ένα σχέδιο του ΣΕΚΕ και το προτάσει για όλη την εργατική τάξη, ήταν πιο ρεαλιστικό, όπως είδαμε. Ωστόσο το άλλο θα είναι πια έτσι, το πιο απαλλητικό και με αυτόν τον τρόπο περνάμε στη νέα εποχή, στο Μεσοπόλεμο. Θα σταματήσω εδώ, θα πω δύο λόγια μόνο για το Μεσοπόλεμο. Η έλευση των προσφύγων φέρνει στην πληβιακή Θεσσαλονίκη έτσι, ένα επίσης μεγάλο όγκο πληβιακών στρωμάτων. Η Θεσσαλονίκη από το 22 και μετά είναι μια πόλη σε μεγάλη ένταση, σε μεγάλη κοινωνική ένταση. Αυτό μπορεί να το διαπιστώσει κανείς διαβάζοντας και μελετώντας τα δικαστικά αρχεία, βλέπεις μεγάλη εγκληματικότητα, δηλαδή η οποία εγκληματικότητα και παραβατικότητα συνδέεται κυρίως με τη φτώχεια, παραβατικότητα της φτώχειας δηλαδή, και το κρίσιμο πια είναι, έτσι, εάν τα δύο αυτά πληβιακά στρώματα θα αλληλοφαγωθούν, που είναι το σχέδιο της ελληνικής αστικής τάξης, ή θα ενωθούν, που είναι το σχέδιο του οργανωμένου μέχρι τότε εργατικού κινήματος, που είναι η Φεντερασιόν, ποια είναι το ΣΕΚΕ, ας πούμε, το εργατικό κέντρο Θεσσαλονίκης που έχει δεχτεί, αυτά που ακολουθούν την παράδοση της Φεντερασιόν πια στο ελληνικό κράτος. Αυτό είναι το διαρκές διακύβευμα κατά άποψη στο Μεσοπόλεμο, η μεγάλη κόντρα ανάμεσα, ειδικά αυτή η κόντρα στα προλεταριακά στρώματα για το ποιος θα έχει το μεγαλύτερο μερίδιο στις λιγοστές θέσεις εργασίας, μπορεί κανείς να το εντοπίσει στη σύγκρουση που υπάρχει στο λιμάνι, ποιοι δηλαδή θα έχουν τα πόστα της φολτοεκφόλτωσης. Μεγάλη κόντρα ανάμεσα στους παλιούς ντόπιους και Έλληνες και Εβραίους φολτοεκφόλτωτες με τους Έλληνες πρόσφυγες, οι οποίοι έρχονται τώρα και διεκδικούν να πάρουν τα πόστα. Νομίζω ότι δεν θα πω άλλα περισσότερα για το Μεσοπόλεμο, είναι μια άλλη εποχή που έχει το δικό της ενδιαφέρον. Το Μάιο του 1936, η μεγάλη εξέγερση του Μαΐου του 1936, νομίζω είναι εκεί
που το διεθνιστικό σχέδιο, αυτό το παλιό διεθνιστικό σχέδιο, έτσι, της πολυεθνικής, της διεθνιστικής φεντερασσόν, με έναν τρόπο έχει μετασχηματιστεί, έχει γίνει κομμουνιστικό σχέδιο, έχει πάρει άλλα χαρακτηριστικά, αλλά επανεμφανίζεται, έτσι, πια απειλητικό, ως ένα ανοιχτό ενδεχόμενο. Και εκεί είναι που το κράτος το ελληνικό, έτσι, θα παρέμβει σκληρά με καταστολή και θα το λύξει το πράγμα, οδηγώντας στην φασιστική δικτατορία του Μεταξά. Όλο το διάστημα το οποίο θα έχει μεσολαβήσει, αυτή η κοινωνική ένταση, αυτή η μεγάλη κοινωνική ενέργεια που υπάρχει, θα εντοπιστεί από τη μία με την δημιουργία μιας γκρίζας ζώνης στα δυτικά της πόλης, που είναι ο κόσμος της παραβατικότητας, με μαθεία, όπλα, υπάρχουν οι οπλοχρηστεράς του κομμουνισμού, οι οποίοι αυτοί δημιουργούν μια άλλη παραβατικότητα, μια πολιτική παραβατικότητα, και είναι συνεχώς σε διώξεις, σε καταστολής, σε συγκρούσεις κτλ. Αυτές οι δύο ζώνες, η γκρίζα με την κόκκινη ζώνη, θα έρθουν σε μια σύγκρουση με κάποιο τρόπο, διότι από την παραβατικότητα την ποινική, έτσι, το ελληνικό κράτος θα αντλήσει τους μπράβους, έτσι, για να χτυπάει το εργατικό κίνημα. Από εκεί θα προκύψουν και οι άνθρωποι που θα στελεχώσουν την 3Ε, από εκεί θα προκύψουν, δηλαδή, και οι πρώτες φασιστικές ομάδες. Δηλαδή, μέχρι να φτάσουμε στο 36, που θα έρθει ο στρατός κτλ., θα υπάρχουν στην πόλη έντονες συγκρούσεις. Η πολυεθνική πόλη, όπως ήταν πριν το 22, έχει σταματήσει. Υπάρχει όμως μια άλλη πολυεθνική πόλη, έτσι, όπου είναι η κόντρα προσφυγικού και εβραϊκού στοιχείου. Επίσης το προσφυγικό στοιχείο δεν είναι ενοποιημένο, αλλά δεν είναι συζήτηση αυτής. Και η οποία, ας πούμε, με έναν τρόπο δείχνει την ένταση, τη συγκρουσιακότητα της πόλης, και η οποία ξεσπάει το 36 σε ένα μεγάλο καζάνι που ουσιαστικά έβραζε όλο το προηγούμενο διάστημα. Είναι πάρα πολύ ουσιαστική συζήτηση. Νομίζω αυτό είναι κοινώς αποδεκτό και επομένως εγώ δεν θα πω πολλά πράγματα, μόνο κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις που γίνανε, σε αυτές θα προσπαθήσω να απαντήσω, και νομίζω ότι και δεν μείνανε και ανοιχτά ζητήματα. Την πρώτη ερώτηση θα απαντήσω είναι του συντρόφου που έκανε για το Κάμπελ. Πράγματι, η 3Ε είναι η οργάνωση εθνικιστική που δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1927, αν θυμάμαι καλά. Το παράξενο είναι ότι συμμετείχαν πάρα πολλοί πρόσφυγες στην οργάνωση αυτή, και μάλιστα οι λεγόμενοι χαλιβδόκρανοι λειτουργούσαν έτσι ακριβώς όπως λειτουργεί και η Χρυσή Αυγή, λειτουργούσε μάλλον πριν την καταδίκη της κλπ. Δηλαδή, το πρώτο που πήγαν να κάνουν ήταν να κυριαρχήσουν στους δρόμους. Κάναν δηλαδή παρελάσεις στους δρόμους με τα χαλιβδόκρανα και τα ξύλα κλπ. Μέχρι να φτάσουμε στο Κάμπελ το 1931, ήδη το 29 νομίζω είχαν κάνει και μια εξόρμηση στην Αθήνα, πώς να την πω, εξόρμηση θα την πω, με το τρένο δηλαδή περίπου... Το 32 ήταν αυτό. Α, ναι, σωστά, σωστά. Ναι. Όπου εκεί πέρα όμως η αντίδραση από την αριστερά ήταν σημαντική και έπεσε ξύλο, γινόταν επεισόδια και ούτε καθώς. Δεν τους αφήσαν δηλαδή να... το Κάμπελ το 1931 είναι γνωστό, όπως είπαμε και πριν, ότι αρκετοί συνοικισμοί, παραπήγματα δημιουργηθήκαν μετά την πυρκαγιά του 17. Ένα από αυτά ήταν και το συνοικισμός του Κάμπελ, πάρα πολύ μεγάλος συνοικισμός στην περιοχή του Βότσι, εκεί που είναι τώρα ένα κλειστό γυμναστήριο, όπως επίσης ο συνοικισμός 6 επίσης ανατολικά, κάπου στη Μαρτίου, ή το 151 που υπόθηκε. Αυτά ήταν και στάσεις λεωφορείων, υπήρχε παλιά, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, στάση 151. Το σχολείο που είναι στις κάτω τούμπας, στη γυμνάσιο Λύκειο, 151 ονομάστηκε όταν στήθηκε. Ακριβώς, ακριβώς.
μεταξύ Χαριλάου και Τούμπας κλπ. Ναι, εκεί πέρα έγινε επίθεση, κανονική επίθεση, σχεδιασμένη, προσχεδιασμένη από τη 3Ε και βάλανε φωτιά τον καταβλισμό και ο πρώτος που σκοτώθηκε, αν θυμάμαι καλά, είναι ο Έλληνας Φούρναρης, ο οποίος προσπαθούσε, ας πούμε, να σώσει ό,τι μπορούσε να περισσώσει, δεν πήγε δηλαδή με, με την 3Ε. Και τα πετρέλαια να μην τους τα πάρουν, να μην τους τα πάρουν και λοιπά και λοιπά. Και τον τιμωρήσαν. Ισχύει. Δεύτερη ερώτηση νομίζω είναι του Χρήστου. Τι έχει μείνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Είπαμε από Μιναρέδης έχει μείνει μισός. Από συναγωγές μία αυτή των μοναστηριωτών. Από βουλγαρικά δεν είναι, η εκκλησία του Κυρίου και Μεθοδίου μετά το δεύτερο Βαλκανικό την καταστρέψανε κλπ. Η Αρμένικη έχει μείνει, οι οποίοι ήταν και πολύ λίγοι και αμέτωχοι στην όλη διαδικασία. Αυτό που αξίζει όμως να αναφέρουμε είναι ότι έχουν παραμείνει όλα τα χαμάμ τα τουρκικά, ακριβώς για χρηστικούς λόγους. Αυτά δεν τα γκρεμίσανε. Αντίθετα οι Έλληνες γκρεμίσανε όλα τα τζαμιά. Εκτός από ένα, το οποίο ήταν και μάλιστα πολύ μεγάλη σημασία για τους μουσουλμάνους και ερχόταν και από, από τα Βαλκάνια για να προσκυνήσουν, όχι το Ρατζάι Μαρέτ, το Χαμτζά Μπέι Τζαμί, το λεγόμενο Αλκαζάρ, Βενιζέλου και Εγνατία. Και γιατί αυτό δεν το κατεδαφίσαν, πάλι για οικονομικούς λόγους, γιατί το κάνανε μαγαζί. Και θα το έχετε προλάβει Παπουτσάδικο ίσως, και κάποιοι θα το έχουν προλάβει και Τσοντάδικο. Δηλαδή αν τώρα ο Ερντογκάν πάει και κάνει την Αγία Σοφία Τσοντάδικο, ναι, αν... ναι, φανταστείτε τι θα γίνει αν ο Ερντογκάν πάει να κάνει την Αγία Σοφία Τσοντάδικο, έτσι. Ναι, ευτυχώς άλλαξε η χρήση, τώρα κάτι γίνεται εκεί, κάτι έργα γίνονται, δεν έχει κάποιο... Ναι, και το δεύτερο είναι αυτό που είπε ο σύντροφος, ο οποίο... Το Λατζάι Μαρέτ, ναι, το οποίο δεν ήταν τζαμί όμως, ήταν ένας χώρος σαν συζήτησης μεταξύ των μουσουλμάνων κλπ. Τώρα, αν υπήρχε σχέδιο από τα πριν εξόδωσης των Εβραίων, εγώ κλείνω να πω προσόχη, δεν ξέρω και τη γνώμη του Κώστα. Οι Εβραίοι είχαν, η εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης είχε πάρα πολύ καλές σχέσεις με το Λαϊκό Κόμμα, το Γούναρ και το Βασιλιά. Δηλαδή σχεδόν η γραμμή που έπεφτε, αν εξαιρέσουμε τη Φεντερασιόν, ήταν να ψηφίζουν το Λαϊκό Κόμμα και το Βασιλιά. Και μάλιστα ήταν σε αντιπαράθεση συνεχώς με τον Βενιζέλο. Με αυτή την έννοια, δεν νομίζω ότι είχε τα κότσια τότε η αστική τάξη να κάνει ένα οργανωμένο σχέδιο εξόδου έτσι όπως κάναν οι φασίστες και οι ναζί, ας πούμε, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Απλά προσπαθούσε όσο μπορούσε να τους περιορίσει. Είναι χαρακτηριστικό και δεν υπόθηκε, αλλά νομίζω ότι είναι γνωστό, ότι το 15 στις εκλογές, αμέσως μετά την κήρυξη του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, είχε γίνει μια συμφωνία για τη Θεσσαλονίκη μεταξύ της Φεντερασιών και του Λαϊκού Κόμματος και κατέβηκε κοινό ψηφοδέλτιο στην πόλη με κοινή βάση την ουδετερότητα απέναντι στον πόλεμο. Αυτό βέβαια ήταν ένα τακτικό λάθος της Φεντερασιών, το οποίο αξίζει να αναφέρουμε και σήμερα, ίσως έχει και για σήμερα κάποια αξία, και μάλιστα τότε είχε εκλέξει και δύο βουλευτές. Το σκεπτικό ήταν βέβαια ότι είχαν ζητήσει ως αντάλλαγμα την απελευθέρωση του Μπεναρόγια και του Γιονά. Του Γιονιά, δηλαδή μπερδεύω το Γιονά με το Γιαννιό που ήταν στην Αθήνα, όπως είπε ο Κώστας. Αλλά είτε έτσι είτε αλλιώς όμως ήταν ένα τακτικό λάθος το κοινό αυτό ψηφοδέλτιο με το... Τώρα για τις συνοικίες που είπε η Γιάννα, και εδώ δεν θα συμφωνήσω. Δηλαδή νομίζω ότι οι πρόσφυγες, καταρχήν στην Καλαμαριά, όπου υπήρχε εκεί και το κέντρο, το απολυμαντήριο, τους περνούσαν και λοιπά, τους κρατούσαν εκεί σε καραντίνα ένα μεγάλο διάστημα και μετά τους περνούσαν προς τα μέσα. Στην Καλαμαριά που ήταν Λασπούρα,
δημιουργήθηκε εκεί ο πρώτος συνοικισμός που ήταν και κοντά στο λιμοκαθακτήριο και μετά οι περισσότεροι πιάσανε τα περίχωρα. Δεν υπήρχαν τότε οι συνοικίες του Ευόσμου, δεν υπήρχαν καν τότε στη Θεσσαλονίκη. Αυτές δημιουργηθήκαν δηλαδή αποκλειστικά από πρόσφυγες. Όπου εκεί το αριστερό στοιχείο ήταν ισχυρό και στις δημοτικές εκλογές. Αυτό άλλαξε η τελευταία 20ετία, όπου έγινε και αυτή, όπως ακριβώς και στη Γαλλία, ας πούμε, όπου μια σημαντικό κομμάτι της εργατικής τάξης ψηφίζει Λεπέν. Νομίζω ότι κάτι αντίστοιχο έγινε και με την εργατική τάξη στις δυτικές συνοικίες, που εκεί και η Χρυσή Αυγή έχει και οι άλλες οργανώσεις ναζιστικές και τα επεισόδια που είχαμε πέρυσι στο σχολείο και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, να δώσω το λόγο στον Κώστα. Θα συνεχίσω από το τελευταίο. Νομίζω ότι η Δυτική Θεσσαλονίκη έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι αυτό που είπε εδώ ο σύντροφος. Θυμίζει αυτή την Θεσσαλονίκη μετά το 22. Είναι μια περιοχή σε ένταση που έχει αυτή την παραβατικότητα, τη συγκρουσιακότητα. Έρχεται στην επιφάνεια αυτή η ένταση όταν βλέπουμε στις ειδήσεις ότι η ομάδα μαθητών χτύπησαν και έκαναν bullying σε κάποιον άλλον μαθητή, ξέρω εγώ, επιτέθηκαν, χτυπήθηκαν άνθρωπο, παδί του ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ, κάποιους άλλους κτλ. Αυτά συνήθως τα έρχονται στην επιφάνεια γιατί ξέρω εγώ, η ομάδα των μαθητών που έκανε bullying στον ένα μαθητή ήταν, ξέρω εγώ, γιος ή κόρη, γιος, ας πούμε, συγκεκριμένη περίπτωση, κάποιου γιατρού ή κάποιου δασκάλου, ξέρω εγώ, και το μάθαμε. Στην πραγματικότητα, οι εντάσεις αυτές, οι συγκρούσεις μεταξύ μαθητών, οπαδών κτλ. Στην Δυτική Θεσσαλονίκη είναι κάτι το οποίο συμβαίνει συχνά. Είναι μέσα στην καθημερινότητα αυτή η ένταση. Αυτό που συμβαίνει, το πολυεθνικό στοιχείο λοιπόν, είναι ότι σε αυτές τις περιοχές, έτσι, εγώ που είμαι από την Αθήνα για παράδειγμα, όταν ήρθα στην Θεσσαλονίκη και κυκλοφόρησα 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου στις περιοχές αυτές και πώς θα καταλάβω γιατί είναι τόσες ελληνικές σημαίες. Δηλαδή μου κάνει, στην Αθήνα δεν το συνηθίζουμε, ας πούμε, να έχουμε τόσες πολλές ελληνικές σημαίες. Κάποιοι το κάνουν, αλλά δεν είναι τόσο πολύ εκτεταμένο αυτό το φαινόμενο. Τι σημαίνει, τι συμβαίνει πίσω από αυτό. Οι κοινότητες των μεταναστών και των προσφύγων που έχουν ενσωματωθεί σε εισαγωγικά σε αυτές τις περιοχές είναι στην ίδια πλευιακότητα με τους Έλληνες, απλά οι Έλληνες αισθάνονται την ανάγκη να αποδεικνύουν διαρκώς ότι αυτοί έτσι συμμετέχουν στο ελληνικό έθνος και άρα έχουν περισσότερα πλεονεκτήματα και δικαιώματα από ό,τι τους άλλους. Και εκεί γεννιέται αυτή η συγκρουσιακότητα, η μεγάλη, ας πούμε, έντασή τους. Και το να χτυπήσει στη μενεμένη, ξέρω εγώ, ένας Αλβανός, ένα Ρωσοπόντιο, δεν θα το μάθουμε. Έτσι. Αλλά άμα χτυπήσει στον Εύωσμο, και έχει σημασία στον Εύωσμο, γιατί στον Εύωσμο θα δεις, ας πούμε, ότι υπάρχουν και τα πληβιακά στρώματα, αλλά και τα πιο, ας πούμε, μεσοαστικά. Το καινούργιο Εύωσμος, στην νέα πολιτεία, ναι. Ο παλιός Εύωσμος. Το ξέρω, αλλά αυτοί συναντιούνται στην πλατεία. Όπου εκεί, ας πούμε, τα φτωχά πληβιακά στρώματα θα δουν με μίσος. Τον μαθητή που φοράει, ξέρω εγώ, πιο καλά παπούτσια, ας πούμε, θα του βγάλει πιο έντονα την βία, ας πούμε, αλλά και θα το μάθουμε μετά. Έτσι. Άρα λοιπόν, αυτό το στοιχείο της έντασης, της συγκρουσιακότητας, της βίας, της παραβατικότητας κτλ. Που παίρνει εθνοτική μορφή αντίθεσης, είναι που χαρακτηρίζει τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Και θυμίζει ακριβώς πάρα πολύ το παρελθόν αυτό. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε ως παραστατικά αριστερά είναι να παρέμβουμε εκεί. Έτσι, με κάποιο τρόπο και να προσφέρουμε, ας πούμε, ένα άλλο δρόμο. Δεν ξέρω με ποιος στην Αθήνα, ας πούμε, υπάρχει το εφαρμόσμιο για εργατικές λέσκες. Θα μπορούσε να φτιάξουμε μια τέτοια λέσκη ή πολλές τέτοιες λέσκες που να ενοποιούν έτσι, ας πούμε, κάπως την νεολαία. Δεν ξέρω. Αν δεν έχει ρίζες με τον κόσμο τον ναι, δεν θα πάμε εις απ' έξω εγώ που μας την έχω το κάνω. Και εκεί δεν έχει. Ναι, δεν μπορεί να μην υπάρχει δύο-τρεις άνθρωποι να το δούμε. Είναι το εξής. Θέλω να πω ότι... Εμφανίζονται είναι οι πολύ πιο... δηλαδή μπορεί να εμφανιστεί πιο εύκολα ανακτικός. Ναι. Ανακτικός, όχι μελετημένος. Παρά να εμφανιστεί ριζοσπάστης αριθμός. Εντάξει, επειδή τυχαίνει να έχω μεγάλη επαφή με φοιτητές από το ΕΠΑΛ, από τα δυτικά,
υπάρχουν όντως παιδιά τα οποία θα μπορούσαν να αναλάβουν μια τέτοια πρωτοβουλία. Δεν είναι δηλαδή τα πράγματα τόσο άσχημα όσο φαίνονται. Αντιθέτως, για παράδειγμα, είχα ένα φοιτητή ο οποίος η κοπέλα του είναι Ασβανίδα. Έτσι. Και αυτό και μόνο το στοιχείο τον έκανε να ακούει το λόγο περί αντιφασισμού πάρα πολύ να κουμπάει, ας πούμε. Γιατί καταλάβαινε ότι, ας πούμε, απειλείται έτσι, η σύντροφός του, ας πούμε, από αυτό το πράγμα. Και ήταν βασικά αντιφασίστας. Αυτό το παιδί, η κοπέλα και άλλα παιδιά που είναι σε μια παρέα, θα μπορούσαν να είναι ο πυρήνας για να δημιουργηθεί κάτι άλλο. Δηλαδή το υλικό είναι εκεί. Έτσι. Νομίζω ότι λείπει η αριστερά να πάει ή να εμφανιστεί με κάποιο τρόπο και να παίξει με το υλικό αυτό. Είναι δικιά μας αδυναμία, είναι αδυναμία του υποκειμενικού παράγοντα, λέω εγώ. Τώρα, για το κάμπελ τι έχει γίνει. Το είπε λίγο ο Βασίλης, να πω λίγο παραπάνω κάποια στοιχεία. Είναι το 1931 στην Σόφια, γίνεται ένα συνέδριο της Μακάμπη. Η Μακάμπη είναι γνωστή ομάδα που είναι στο Ισραήλ, ήταν στη Θεσσαλονίκη, ήταν ένα διεθνής αθλητικός σύλλογος η Μακάμπη και είχαν ένα συνέδριο στη Σόφια και είχαν πάει οι Εβραίοι από τη Θεσσαλονίκη εκεί πέρα και τέλος πάντων συζητάγανε. Στη Μακεδονία, τη Βενιζελική Μακεδονία, την εφημερίδα Μακεδονία, γράφτηκε ψευδός ότι ο εκπρόσωπος της του ελλαδικού τμήματος της Μακάμπη εκεί υπολασπίστηκε την αυτονομία της Μακεδονίας. Είπε κάτι, ένα τέτοιο σύνθημα. Οπότε ξεσηκώθηκαν εδώ οι Ελλαδίτες, ξέρω εγώ, και γράφονταν μια σειρά από άρθρα. Τι απαράδεκτος ήταν αυτός που έγραψε, ξέρω εγώ, αυτό το άρθρο και είναι υπέρ της αυτονομίας της Μακεδονίας. Να, οι προδότες, ας πούμε, οι Εβραίοι κτλ. Αυτό ήταν το στοιχείο που πυροδότησε, ας πούμε, έτσι που ήταν μια σκοφαντερά ψέμα, ας πούμε, όλη αυτή την ένταση και δημιούργησε, έτσι ήταν ενωσιστρωμένο. Δεν ήταν τυχαίο δηλαδή αυτό το πράγμα. Εδώ έχει ενδιαφέρον ότι υπήρξαν Έλληνες, όπως είναι ο αλτοποιός που αναφέρθηκε, αλλά δεν είναι με αυτό. Κομμουνιστές, μέλη του ΚΚΕ και μέλη της Κομλεά, της Αρχομαρχικής Οργάνωσης, πήγανε στο κάμπελ και κάνανε αλυσίδα στα σπίτια των συντρόφων τους για να μην μπουν μέσα οι φασίστες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρουμε πολύ. Δηλαδή, αν διαβάσετε τις εφημερίδες της εποχής, το λέει πάρα πολύ έντονα. Δηλαδή είχες μια διεθνιστική απάντηση από τμήματα της εργατικής τάξης που είναι κατά βάση ελληνικά αλλά και εβραϊκά να υπερασπιστούν τους φίλους τους και τους συντρόφους τους και, και τα τμήματα του πληβιακού αυτού κομματιού. Δεν ήταν, δηλαδή είναι αυτή η μεριά, έτσι για να μην ξεχνάμε, ότι είναι και η άλλη μεριά. Και όταν ξέρω εγώ το 1931 στις 15 Αυγούστου ξεκίνησε η 3Ε να κάνει μια πορεία για να πάει με τρένο μέχρι τα σύνορα της Φλόρινας και καλά εκεί να κάνει ένα σκηνικό, ας πούμε, απέναντι στη Βουλγαρία. Μαζεύτηκαν οι αρχαιομαρξιστές και τα μέλη του ΚΚΕ και τους χάρανε και παίξανε ξύλο. Έγινε χαμός δηλαδή, έγιναν σκηνικά στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή οι κομμουνιστές δεν αφήνανε χωρίς απάντηση αυτό που συνέβαινε. Είναι κομμάτι αυτής της έντασης που περιγράψαμε. Στους δρόμους συνεχώς να έχουμε μαχαιρώματα, χτυπήματα, να έχουμε επιθέσεις στα καφενεία, εκατέρωθεν. Δηλαδή οι φασίστες στις 3Ε να επιτίθενται σε καφενείο το οποίο το συχνάζουν οι κομμουνιστές ή ξέρω εγώ μετά κομμουνιστές να βρίσκουν τους άλλους και τους πλακώνουν, ας πούμε κανονικά. Είχαμε τέτοια στοιχεία, ήταν δηλαδή καθημερινότητα, ας πούμε. Τώρα. Πριν τελειώσαμε, επειδή είναι σημαντικότατο ο ρόλος που παίζουν τα μίντια και η Μακεδονία μετά το χρέωσε στους κομμουνιστές. Ναι, μετά αυτό, πήγε... Να το τονίσω. Ναι, έχεις δίκιο. Μετά πήγε η Μακεδονία αφού αυτή το... Το χρέωσε. Αφού αυτή το εξήγησε. Μετά πήγε οι κομμουνιστές το κάνανε, εντάξει. Που βασικά ήταν ό,τι κακό γινόταν, ας πούμε, το κάνανε οι κομμουνιστές, δηλαδή. Πάλι εκεί πήγε να πέσει και χρησιμοποίησε την παρουσία των κομμουνιστών που πήγαν να περιφρουρήσουν ότι αυτοί είναι που υποκινήσανε και δημιουργήσανε την ένταση και συγκρούσεις και χτυπήσανε και τα λοιπά. Δηλαδή είναι πολύ... Θες να γίνει μια κουβέντα για τα μίντια κάποτε. Ναι. Η Μακεδονία αυτή, η τόσο καλή και διάσημη εφημερίδα, είναι από τις χειρότερες φυλάδες του μεσοπολέμου. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον κάποιος αν θέλει να μελετήσει την ιστορία και να καταλάβει τι γινόταν, αλλά πραγματικά, έτσι,
Και δεν είναι τυχαίο, ο Βενιζελισμός ήτανε, εκπροσωπούσε ακριβώς εκείνο το αστικό σχέδιο της ελληνοποίησης. Εδώ έχει ένα ενδιαφέρον να πούμε ότι κατά δική μου άποψη στο Μεσοπόλεμο οι δύο πόλοι, ο Βενιζελισμός και ο Αντιβενιζελισμός, δεν αντιστοιχούν ακριβώς σε αυτό που λέμε σήμερα κέντρο και δεξιά. Δηλαδή, ο Βενιζελισμός έχει το δικό του κέντρο, τη δικιά του δεξιά και τη δικιά του αριστερά. Ο Αντιβενιζελισμός έχει το δικό του κέντρο, τη δικιά του δεξιά και τη δικιά του αριστερά. Και αυτό είναι πολύ περίεργο, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε ακριβώς, γιατί μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και το αμικό κίνημα, αυτό κάπως έχει λήξει. Αλλά είναι πολύ πιο πολύπλοκο αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα και ειδικά στη Θεσσαλονίκη σε σχέση με τους δύο πόλους, τους αστικούς ας πούμε, και πώς συγκροτούν τα ρεύματα. Άρα λοιπόν ο Βενιζελισμός είναι αυτός το κομμάτι της αστικής τάξης που έχει το σχέδιο της σύγκρουσης, της εξαφάνισης, της περιθωριοποίησης. Δεν φτάνει στο σημείο της εξόντωσης με όρους που θα ας πούμε γίνει από το φασισμό, κυρίως γιατί ο Μεταξάς προέρχεται από το αντιβενιζελικό πόλο ας πούμε, που όπως υπόθηκε το αντιβενιζελικό πόλος, το Λαϊκό Κόμμα δηλαδή, είχε μια αντίληψη για το κράτος στο οποίο μπορούν να συνυπάρχουν οι μειονότητες. Και αυτό γιατί ακριβώς στη μοναρχική αντίληψη, έτσι, δεν είναι τόσο το έθνος κράτος, αλλά ο μονάρχης που ενοποιεί τα στοιχεία. Και γι' αυτό ακριβώς υπήρχε μια λογική, ας πούμε, πιο προνεωτερική, όχι ότι ήταν μοντέρνη ήταν και αυτή, αλλά είχε ένα στοιχείο πιο προνεωτερικό, ας πούμε, στο πώς θα οργανώνεται το κράτος. Και γι' αυτό μπορούσαν να συμμαχούν με το μοναρχισμό, ας πούμε, είναι περίεργο, έτσι. Περίεργες ας πούμε καραμπόλες ας πούμε. Τώρα αναπτύσσεται στο εσωτερικό της εβραϊκής κοινότητας το σιωνιστικό ρεύμα πάρα πολύ, υπάρχει κόντρα στο εσωτερικό τους ανάμεσα στους σιωνιστές και τους αντισιωνιστές, ουσιαστικά τους πιο κοσμοπολίτες, και σε αυτούς οι οποίοι θέλουν την ενσωμάτωση, την ελληνοποίηση των Εβραίων. Είναι δηλαδή, στο εσωτερικό της κοινότητας παίζουν αυτά. Ο Μπεναλόγια για παράδειγμα είναι αυτός που είναι φανατικός με την υπεράσπιση της ελληνοποίησης, δηλαδή να γίνουμε Έλληνες ας πούμε. Ενώ είναι η άλλη η σιωνιστική τάση που λέει να φύγουμε να πάμε στην Παλαιστίνη. Αυτή η τάση, έτσι, συμμαχεί με τους Βενιζελικούς. Πραγματικά περίεργο. Γιατί ακριβώς τα δύο σχέδια συμπίπτουνε. Οι Βενιζελικοί θέλουν να φύγουν, φύγετε, οι σιωνιστές λέει να φύγουμε, να φτιάξουμε και φεύγουν πάρα πολλοί Εβραίοι, κυρίως λιμενεργάτες, γιατί ακριβώς χάνουν τα πόστα από τους πρόσφυγες, μένουν πίσω, έτσι είναι και η οικονομική κρίση, τα πόστα είναι λιγότερα, οπότε ο δρόμος να πάνε στην Παλαιστίνη είναι μια λύση. Και γι' αυτό και ο πληθυσμός ελαττώνεται ας πούμε. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτή η κόντρα. Βέβαια όταν θα πάνε οι Εβραίοι λιμενεργάτες στην Χάιφα, μάλλον δεν θα τα περάσουν και πολύ καλά, θα το μετανιώσουν αρκετά. Αλλά αυτό είναι τώρα μια άλλη συζήτηση. Αυτά νομίζω ότι τελείωσε για την πολιτική αφομοίωση και την εκαθάριση. Θα πω το εξής εδώ. Και ίσως είναι παράδειγμα, πώς ας πούμε και οι πρόσφυγες έτσι από την άλλη μεριά αντιμετωπίζανε επίσης, ήταν και αυτοί περιθωριοποιημένοι με άλλο τρόπο κτλ. Τι είναι αυτό το οποίο ενοποίησε την τάξη, έτσι, ήταν η αριστερά με το δικό της πολιτισμό, το εαμικό κίνημα είναι αυτό που ενοποίησε την τάξη και ταυτόχρονα ελληνοποίησε τους πάντες. Μέσα από ένα κοινό πολιτισμό, μουσικό πολιτισμό κυρίως σε πολύ μεγάλο βαθμό, που αναδείχθηκε έτσι αυτόματα και μόνος του και μια κουλτούρα διασκέδασης και πολιτισμού και
και ταυτόχρονα πολιτικού γύρω από το αιωνικό κίνημα. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε, έτσι και θα κλείσω με αυτό, είναι να επαναλάβουμε αυτό το παράδειγμα. Να πάμε δηλαδή στις συνοικίες αυτές, να υιοθετήσουμε τον πολιτισμό που παράγουμε, που υπάρχει ο Λέξ, ας πούμε, μια τέτοια περίπτωση, δεν θέλω να το εξειδανικεύσω, αλλά θέλω να πω ότι έτσι, να πάμε έτσι και να φτιάξουμε εκεί τον πολιτισμό που θα ενοποιεί την νεολαία και την τάξη και θα κάνει και την ένταση αυτή, που είναι ο ένας μεταξύ των άλλων, να τη βάλουμε κοντά στο κράτος και την εργοδοσία. Αυτά.